Χθες είχαμε και μια θετική και ευχάριστη είδηση σε ό,τι αφορά στην πανδημία του κορονοϊού. Καθώς ναι, μεν είχαμε το 10ο κρούσμα στις Σέρρες, αλλά είχαμε και το πρώτο εξιτήριο ασθενούς με COVID-19 από το Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών. Περισσότερα θα μας πει λοιπόν ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χθες λοιπόν είχαμε και την πρώτη ευχάριστη είδηση, την οποία μάλιστα ανακοινώσατε και πρώτος μέσα από την σελίδα σας στο Facebook. Είναι γεγονός λοιπόν το πρώτο εξιτήριο ασθενούς με COVID-19, με κορονοϊό, από το Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, χθες ήταν μια ευχάριστη μέρα για μας, γιατί χορηγήσαμε το πρώτο εξιτήριο σε μια ασθενή μας, η οποία νοσηλευόταν στο τμήμα COVID για βεβαιωμένα περιστατικά για 13 μέρες. Είχε λάβει την ενδεικνυόμενη αγωγή, βελτιώθηκε η συμπτωματολογία της, η γενική της κατάσταση ήταν άριστη και είχαμε και δύο, τηρήσαμε το πρωτόκολλο και είχαμε δύο αρνητικά τεστ μέσα σε μεσοδιάστημα 24 ώρων. Οπότε αφού πληρώντουσαν όλες οι προϋποθέσεις, η ασθενής εξήλθε. Για τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, κύριε Αντωνιάδη, τι προβλέπει το πρωτόκολλο για τις επόμενες ημέρες? Υπάρχει κάποια πάλι καραντίνα ή οικειοθελής για κάποιες μέρες στο σπίτι ή συνεχίζουν κανονικά στην καθημερινότητά τους? Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτή η περίπτωση οι ασθενείς ήταν πλήρως απαλλαγμένοι, δεν είχε καθόλου υγειικό φορτίο. Αλλά παρόλα αυτά συστήθηκε, επειδή είναι μια καινούργια νόσος που δεν την ξέρουμε ακόμη τόσο καλά, και συστήθηκε να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, να μην έχει πάρα πολλές επαφές, όταν έχει επαφές να τηρεί ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Ειδικά αυτή η ασθενής με βάση τις εξετάσεις δεν φέρει υγειικό φορτίο. Μπορούμε ακόμη με βεβαιότητα να πούμε, κύριε Αντωνιάδη, για το αν κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει από τον κορονοϊό και έχει θεραπευτεί, υπάρχει πιθανότητα να ξανανοσήσει ή έχει αποδειχτεί επιστημονικά η λεγόμενη ανοσία? Κοιτάξτε, η μεγάλη δεξαμενή πληροφορία που έχουμε είναι της Κίνας, όπου είχαν πάρα πολλά περιστατικά, τα μελέτησαν επαρκώς. Και έχουμε τη δεξαμενή αυτή, οπότε από όπου αντλούμε πληροφορίες. Με βάση τις πληροφορίες που αντλούμε, είναι σπάνιο αλλά είναι υπαρκτό το φαινόμενο της επαναμόλυσης. Σπάνια μεν, αλλά κάποια περιστατικά που θεραπεύτηκαν μπορεί να ξανανοσήσουν. Κύριε Αντωνιάδη, χθες είχαμε και το 10ο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νομό Σερρών. Προέρχεται από το χώρο του νοσοκομείου. Πείτε μας ποια μέτρα έχει λάβει το νοσοκομείο ασφαλείας μετά και από το κρούσμα το οποίο εντοπίστηκε. Κοιτάξτε, καταρχάς για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, στο νοσοκομείο δεν επικράτησε κανένας πανικός, δεν επικράτησε καμιά ανησυχία. Είναι αναμενόμενο σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το δικό μας, που υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, να εμφανιστεί κάποια στιγμή ένα ή περισσότερα κρούσματα. Είμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, έχουμε τα σχέδια μας, ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι και καθόλου σίγουρο ότι το κρούσμα αυτό, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μολύθηκε μέσα στο νοσοκομείο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών που εργαζόταν η νοσηλευτρία, για να φτάσει ο ασθενής εκεί, περνάει πρώτα από τη διαλογή. Οπότε με την παραμικρή υπόνοια να πάσχει από κοροναϊό, ακολουθεί άλλη διαδικασία και όχι τη διαδικασία του τμήματος επειγόντων. Δεύτερο, όσοι ασθενείς μπαίνουν στο τμήμα επειγόντων φορούν μάσκα προστασίας και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, γιατροί και νοσηλευτές, επίσης φορούν μάσκα και λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας. Άρα η πιθανότητα εργαζόμενοι στο τμήμα επειγόντων να μολυθεί από άρρωστο που ήρθε εκεί είναι εξαιρετικά μα εξαιρετικά μικρή. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιος να μολυθεί, γιατί οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι έχουν τις αναστροφές τους έξω με όλους τους περιορισμούς που έχουμε όλοι μας, αλλά θεωρώ πολύ πιο πιθανό κάποιος να μολυθεί απ' έξω παρά από το νοσοκομείο.
Επίσης, κύριε Αντωνιάδη, δεν θα πρέπει να υπάρχει και ανησυχία στους Σεραίους, καθώς σε ό,τι αφορά στη μετάβασή τους για οποιονδήποτε ιατρικό λόγο στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών, καθώς όπως προβάλαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες και μας ξεναγήσατε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, υπάρχει και λειτουργία έξω από αυτό το τμήμα COVID-19. Ναι, όπως σημείωσα στο προηγούμενο ρεπορτάζ που κάνατε, τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά, τηρούν τη διαδικασία ώστε να αποφύγουμε να μολυθούν νοσηλευόμενοι ή εργαζόμενοι μέσα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος με το ψηλό πήδημα χωρίς λόγο θα πηγαίνει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο εξακολουθούμε να συστήνουμε να έρχονται μόνο τα περιστατικά που χρειάζονται πράγματι νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουμε διαρκώς αυτές τις ημέρες, προκειμένου να μην έχουμε διασπορά του ιού. Σε ό,τι αφορά, κύριε Αντωνιάδη, τώρα, στον ρυθμό εξάπλωσης του κορονοϊού σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι σταθερός. Εσείς πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα της Ευρώπης. Τα μέτρα παρθήκαν έγκαιρα, δούλεψε πολύ σωστά τόσο η κυβέρνηση όσο η κρατική μηχανή. Στα νοσοκομεία το γιατρονοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε σωστά, αντιμετωπίζει σωστά την όλη κατάσταση και με αυταπάρνηση. Άρα ο συνδυασμός όλων αυτών έκανε την Ελλάδα να κατατάσσεται στις χώρες με τα λιγότερα κρούσματα, στις χώρες με τις λιγότερες εισαγωγές στη μονάδα παιδικής θεραπείας, στις χώρες με τους λιγότερους θανάτους. Εάν συνεχίσουμε έτσι και αν ο κόσμος συνεχίσει να πειθαρχεί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα την Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί ψυχολογικά πάντα την Μεγάλη Εβδομάδα θέλουμε να ακολουθήσουμε κάποιες συνήθειες που κάναμε προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, εάν ο κόσμος εξακολουθήσει να πειθαρχήσει ειδικά την Μεγάλη Εβδομάδα, θα πάμε καλά. Και είναι κρίμα, πρέπει να πάμε καλά, γιατί η όλη προσπάθεια μέχρι στιγμής αποδίδει. Είναι κρίμα να τη χαλάσουμε αυτή την προσπάθεια και να χαλάσουμε την εικόνα μας και να επιβαρύνουμε τη χώρα και το σύστημα υγείας με αλόγιστη συμπεριφορά. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τις επόμενες ημέρες που δεν βοηθούν πολύ και οι συνθήκες να μείνουμε στο σπίτι? Ο καιρός είναι σχετικά καλός και μάλιστα μπαίνουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, προκειμένου να μην ανατραπεί αυτός ο σταθερός ρυθμός εξάπλωσης και να μην έχουμε έξαρση του ιού. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο καιρός είναι μια πρόκληση, η βελτίωση του καιρού. Αντιλαμβάνομαι ότι η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα είναι μια πρόκληση, ψυχολογική πρόκληση. Στο να βγούμε έξω, στο να συναντήσουμε ανθρώπους, στο να κάνουμε τα έθιμά μας. Αυτά τα αντιλαμβάνομαι, είναι ανθρώπινα. Αλλά πρέπει για φέτος να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Πρέπει για φέτος να συνεχίσουμε τη συμπεριφορά που είχαμε μέχρι τώρα και η οποία απέδωσε αποτελέσματα. Μάλιστα, κύριε Αντωνιάδη, με αυτό σας το μήνυμα, εν ώψη και των ημερών, να σας ευχαριστήσουμε. Παραμένουμε σε επικοινωνία, προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών, αλλά και ευρύτερα στο νομό μας, αναφορικά με τον κορονοϊό. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο λειτουργήμά σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.